Λάρισα ΠΑΟΚ είναι ιδιαίτερα παιχνίδια, διότι ο ΠΑΟΚ στο νομό της Λάρισας δεν έχει πάρα πολύ λαό. Πρώτον. Δεύτερον, η Λάρισα είναι η μοναδική επαρχιακή ομάδα με τόση φανατήλα εντοπιότητος. Τώρα, το παιχνίδι στο αγωνιστικό, νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ σφιχτό παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Ήβης γλυκάθηκε με το 3-5-2 του Αγρινίου και όχι άδικα. Είδε ότι θα πρέπει να θυσιάσει αυτό το θέαμα για τους βαθμούς, να προσέξει πολύ την άμυνά του. Δεν ξέρω αν παίξει με 3 στόπερ και γλυκάθηκε εκεί ή αν θα παίξει πιο κατακτητικά. Σίγουρα όμως η ποιότητα του ΠΑΟΚ είναι καλύτερα της Λάρισας, η οποία μαθαίνω ότι έχοντας γύρει στην πτέρυγα του Ολυμπιακού ο κύριος Χούγιας, θα παίξει πάρα πολύ φανατικά. Τώρα, νομίζω ότι θα γίνει ένα παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλο πάθος, πολύ δυνατά μαρκαρίσματα, μικρή διάρκεια στο κομμάτι του, κατά κάποιο τρόπο, καθαρού χρόνου. Και θα έχουμε έτσι ένα παιχνίδι, πώς έβλεπες παλιά προοδευτική Ιωνικός, τόσο πολύ πιστεύω ότι θα έχει δυναμητήσει το κλίμα η Λάρισα εναντίον του ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και ο διευθυντής, ο οποίος ορίστηκε και είναι στη μεριά του ΠΑΟΚ, όπως λέμε, είναι αυτός που αγαπάει δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Έβγαλε μια ανακοίνωση η Λάρισα που φανατίζει και δυναμητίζει ακόμα περισσότερο το κλίμα. Δεν βλέπω να μπαίνουν πολλά γκολ, δεν βλέπω να έχουμε πολύ καθαρό χρόνο. Προβλέπω αποβολή ή αποβολές και πολύ μικρό σκορ. Το 0-1 γκολ νομίζω ότι στο ιδιαίτερο αυτό παιχνίδι, βλέπε παρένθεση και θάνατο Μπιόνα σε αυτό το κομμάτι, θα έχουμε πάρα πολύ σχόλιο μετά το μάτς, όχι περισσότερο για το κομμάτι το αγωνιστικό, αλλά για τα παρακείμενα, δηλαδή τις φάσεις με τους διαιτητές, τις επίμαχες φάσεις, τα σκληρά μαρκαρισμένα κτλ. 0-1 γκολ. Πιστεύω ότι θα γίνει στο Αλκαζάρ σε ένα παιχνίδι που από το θάνατο του Μπιόνα και μετά είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας.